Με στην Κίνα. Πάμε στην Κίνα. Εδώ στην Ολυμπία δεν μπορούμε να πάμε, αλλά είπα χθες με την Καταλήνα, αλλά της λέω δεν πάμε ρε παιδί μου, μια Κίνα, βρέσε και έναν Έλληνα. Και βρήκε τον κύριο Αποστόλη Ζαούτσο, κάτοικο της Γκουιλίν στην Κίνα. Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι ώρα είναι στην Κίνα τώρα? Εσείς είστε 5 ώρες μετά. Σχεδόν έξι. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα στην Κίνα? Από εκεί ξεκίνησε η πανδημία. Τώρα ταλαιπωρείται όλος ο υπόλοιπος πλανήτης. Εσείς έχετε ψιλοχαλαρώσει, το έχετε γλιτώσει, επανέρχονται τα κρούσματα? Ποια είναι η εικόνα? Κοιτάξτε να δείτε, στην περιοχή που μένω εγώ είμαι γύρω στα 800 χιλιόμετρα νοτίως του Γουχάν. Ξεκίνησε όλη η ιστορία. Ναι. Το τελευταίο κρούσμα ήταν τέλη Μαρτίου. Μάλιστα. Τέλη Μαρτίου τελευταίο κρούσμα. Ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε σχεδόν ένα χρόνο που είστε καθαροί. Ναι, βέβαια τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε μία... Επειδή εμφανίστηκαν κάποια κρούσματα σε κάποιες περιοχές της Κίνας, βόρειο-ανατολικά κυρίως, έχουν αυξηθεί τα μέτρα, αλλά η ζωή είναι κανονική. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ναι. Να μην υπήρξε ποτέ ιό. Είδαμε και πλάνα με πάρτι που γίνονται στη Γιουχάν, χωρίς μάσκες, χωρίς αποστάσεις, χωρίς τίποτα. Εμβολιασμός. Εμβολιασμός γίνεται εκεί. Και σε τι έκταση με το κινέζικο εμβόλιο? Γίνεται, αλλά επειδή δεν υπάρχει. Δηλαδή θα κάνεις το εμβόλιο αν θέλεις να μετακινηθείς, να πας κάποιο ταξίδι. Για να χορηγήσουν το ATP. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι. Η Κίνα γενικώς έχει γλιτώσει με τον κορονοϊό. Εφόσον παραμένει κλειστή. Ναι, όταν ανοίξει. Ναι. Από τον έξω κόσμο. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορούμε να βγούμε από την Κίνα, δεν μπορούμε να έρθουμε. Έχουμε 3 εβδομάδες καραντίνα. Α, είναι 3 εβδομάδες. 21 μέρες, 14 δεν ήταν. Είναι 2 εβδομάδες στην πόλη εισαγωγής και 1 εβδομάδα στην πόλη που μένει. Και όταν μιλάμε καραντίνα, είστε κλειδωμένο σε ένα δωμάτιο. Βέβαια, δεν είναι σαν εδώ. Και το πληρώνει κιόλα, σωστά. Το πληρώνει ο ίδιο. Δεν το πληρώνει το κράτο. Γύρω στα 60 ευρώ την ημέρα. Α, δεν είναι λίγα. Μάλιστα. Και είναι, ας πούμε, πολύ. Είναι, λέει, δεν έχουν κάποια facilities. Πώς να στο πω. Και αυτό ισχύει για όλε τι χώρε. Για όλε. Ακόμα και για τον Χονγκ Κονγκ, ακόμα και για τον Μακάου που θεωρούνται Κινέζικες. Δηλαδή, όποιο βγαίνει εκτό Κίνα και επιστρέφει, 3 εβδομάδες καραντίνα. Ναι. Μάλιστα. Αυτό όμω δεν έχει επιφέρει έτσι μεγάλο πλήγμα και στην οικονομική δραστηριότητα τη Κίνα? Όχι, καθόλου. Γιατί η Κίνα βασίζεται κυρίω στην εσωτερική αγορά. Δηλαδή, ούτε τουρίστε έχει ανάγκη από το εξωτερικό, ούτε. Μάλλον ο υπόλοιπος κόσμος έχει ανάγκη να έρθει στην Κίνα. Και δεν μου λέτε, για να έρθει κάποιος στην Κίνα, τι απαιτείτε? Αυτή τη στιγμή, πέραν το τεστ που θα κάνει, 3 εβδομάδες καραντίνα. Α, και αυτός που θα έρθει 3 εβδομάδες καραντίνα επίσης. Όχι, λέμε και για αυτόν που φεύγει και επιστρέφει. Ναι, αφού έρχεται από το εξωτερικό. Ναι. Και για μία μέρα να πάει, λέει, στο Χονγκ Κονγκ, αν επιστρέψει, σωστά το κατάλαβα, κύριε Ζαούτσο. Πάλι έχει 3 εβδομάδες. Ναι. Άρα, κατά αυτή την έννοια, θεωρείτε ότι θα είναι και φέτος προβληματική η μετακίνηση των Κινέζων για διακοπές στη χώρα μας? Βεβαίως, γιατί είναι το θέμα μετά ότι πρέπει να καθίσεις 3 εβδομάδες μέσα. Αν και οι Κινέζοι δεν έχουν πρόβλημα να κάτσουν στο σπίτι τους, σαν και εμάς. Ναι. Μάλλον το απολαμβάνουν. Αλλά είναι δύσκολο. 3 εβδομάδες από την τρίτη. Ούτε υπάρχει ένας οδικός χάρτης πότε θα λήξει αυτό το αυστηρό μέτρο. Εξαρτάται από εσάς. Δεν εξαρτάται από εμάς. Τόσο θα προχωρήσει, δηλαδή, ο εμβολιασμός. Ποια είναι τα κριτήρια τα οποία προτάσει η Κίνα? Να προχωρήσει ο εμβολιασμός ενώ στην Ευρώπη, στην Αμερική. Να σταματήσει η πανδημία στην υπόλοιπη πλανήτη. Δεν υπάρχει κάτι σωστά αυτή τη στιγμή προοπτικής απελευθέρωση των συνόρων, γιατί δεν το έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Καλά, απίστευτο. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Ζαούτσο, πριν από λίγες ημέρες είδα στο Euronews νέες κατασκευές, και μάλιστα παρότι ήταν έτσι πολύ μεγάλες, αφορούσαν τέτοια ξενοδοχεία καραντίνας. Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη? Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα από τότε...
από πέρυσι, από 26 Ιανουαρίου που ανέβηκε το επίπεδο επιφυλακής, όλοι εφοδιαστήκαμε με ένα IPP στο κινητό μας σε σχέση με το τηλέφωνο, με τον αριθμό τηλεφώνου μας. Αυτό το σκανάρουμε που μπαίνουμε και όπου βγαίνουμε και πρέπει να είναι πράσινο. Μάλιστα. Αν παρελπίδα βρεθούμε σε ένα χώρο που έχει εμφανιστεί ένα κρούσμα, σε ένα εμπορικό κέντρο, σε ένα εστιατόριο, σε ένα γίνεται κίτρινο ή κόκκινο, ανάλογα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βγούμε πουθενά. Και να βγεις έξω δεν μπορείς να βγεις πουθενά πλέον. Πρέπει κάθεσαι, θες δεν θες σπίτι σου. Μάλιστα. Και πας να κάνεις το τεστ για να ξαναπρασινίσεις. Δεν σας είναι λίγο βαρύ αυτό, κύριε Ζαούτσο? Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το διαχειριστώ. Αν ζούσες στην Κίνα θα μπορούσες. Έχετε προσαρμοστεί. Δεν είναι βάρη, με την υγεία μας. Δεν έχει, δεν, το να σκανάρεις ένα κωδικό και να δεις αν είσαι υγιής ή όχι, δεν ξέρω. Όχι, μετά πολλά... Ναι, οι πολλές απαγορεύσεις. Έχετε δίκιο. Έτσι, απλά και... εδώ ακόμα συζητάμε αν θα έπρεπε να υπάρχει εχνηλάτης μέσω κινητών για τα προσωπικά δεδομένα. Ναι, εσείς ναι, έχετε είναι. Προχωρήσει πολλά βήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι προσωπικό δεδομένο το αν έχω τον ιό και το κολλάω σε άλλο. Αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ έτσι για. Μας δώσατε μια εικόνα που δεν την είχαμε τόσο καθαρή για το τι συμβαίνει στην Κίνα και κατά αυτή την έννοια σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ζαούτσο. Ευχαριστώ. Καλό πολύ. Απόγευμα σε εσάς εκεί. Να είστε καλά. Φιλά πολλά και από εμάς. Γεια σας.